Να έχω την χαρά να καλωσορίζω εδώ στο στούντιο του 984 δύο δυναμικές κυρίες, δύο κυρίες της πολιτικής που σε αυτή την μάχη δίνουν το παρόν, δίνουν ένα δυναμικό παρόν και θέλουν να τις καλησπερούσω ευθύς αμέσως για να έχουμε τον χρόνο να τα πούμε κιόλας. Είναι η κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερη χαρά να είμαι μαζί σου, Νικολέτα, γιατί πραγματικά και με την προηγούμενη ιδιότητα που ήσουν εσύ υποψήφια στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία το 2019. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν την εμπειρία αυτής της διαδικασίας και να κοιταζόμαστε στα μάτια και να καταλαβαινόμαστε, γιατί πραγματικά είναι μια δύσκολη πορεία. Θα προσθέσω, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσθέσω σε αυτό ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίναν μπροστά σε αυτή τη μάχη είχαν και την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι μια δύσκολη μάχη το να εκτίθεται κάποιο στα μάτια του κόσμου. Όμως θέλω να καλησπέρισω στην παρέα μας και την κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και τους ακροατές μας. Καλή ακρόαση. Είστε δύο εξαιρετικές κυρίες και το λέω χωρίς καμία προσπάθεια να πω κάτι το οποίο δεν νιώθω. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί η γυναίκα στην πολιτική είναι μια δύσκολη εξίσωση και είναι μια εξίσωση που δεν έχει λυθεί για μένα. Οι γυναίκες καταβάλουν μια παραπάνω προσπάθεια στην μάχη της πολιτικής και στις θέσεις ευθύνης συνολικά. Κυρία Μιλάκη, η δική σας παρουσία σήμερα λοιπόν ως υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, τι είναι εκείνο το οποίο προτάσετε και ως γυναίκα και ως πολιτικός και ως επιστήμονας? Πολλαπλή η ρόλη της γυναίκας, πολύ σωστά το θέσατε, γιατί πραγματικά πρέπει να διαχειριστούμε μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει το επαγγελματικό κομμάτι, το οικογενειακό και το πολιτικό, και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχεις την ικανότητα να οργανώνεις πάρα πολύ καλά το χρόνο σου είναι πραγματικά δύσκολο. Ωστόσο, δεν ρωτήσαμε ποτέ κανέναν άντρα πώς τα καταφέρνει. Αντίθετα, αυτή την ερώτηση την δεχόμαστε εμείς οι γυναίκες καθημερινά από πάρα πολλούς ανθρώπους, θεωρώντας ως δεδομένο ότι η θέση μας είναι κάπου αλλού. Αυτό θα πρέπει από ένα σημείο και μετά να το κατανοήσουμε όλοι μας, ότι θα πρέπει να εκλείψει, και σιγά σιγά όλοι εμείς, όλες εμείς που δοκιμάζουμε τις αντοχές μας σε αυτό το τομέα, νομίζω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι γι' αυτό, για τις γενιές που έρχονται, για τα παιδιά μας, για το πώς πρέπει μια γυναίκα να έχει έναν ρόλο, να έχει πολλαπλούς ρόλους μέσα σε μια κοινωνία που όμως εξελίσσεται και προχωράει μπροστά. Και θα δούμε ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις. Οι ποσοστώσεις είναι υπέρ των γυναικών. Τα ψηφοδέλτια στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά και στην Ευρώπη και στις σκανδιναβικές χώρες, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών παρά των ανδρών. Έχουμε πολλά βήματα ακόμα να διανύσουμε μέχρι αυτό να συμβεί στη χώρα μας. Και δεν θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να διαχωρίσει άντρες και γυναίκες σε ό,τι αφορά την διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή, η εκλογική διαδικασία, σε οποιοδήποτε βαθμό, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε αφορά την κεντρική σκηνή, την κεντρική πολιτική σκηνή, έχει να κάνει με ανθρώπους, με πρόσωπα. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, καθένας με την προσωπικότητά του, με τον δρόμο που έχει διανύσει, με τα ένσημα που έχει κουβαλάει στην πλάτη του, με όλα αυτά εκτίθεται στον πολίτη, ζητάει την ψήφο του, αξιολογώντας τις ικανότητές του και τις δυνατότητές του, πώς μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία για να πάμε παραπέρα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Επομένως, είτε άντρας είτε γυναίκα, αυτό που θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να προσφέρει. Κυρία Καμπουράκη, είναι η ίδια ερώτηση και για εσάς. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Ναι. Πολλαπλή η ρόλη με τους οποίους πορεύεστε κι εσείς. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι δύσκολος ο ρόλος που έχουμε αναλάβει. Συγκρούεται με πολλούς άλλους ρόλους σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο και πρέπει να παλέψουμε διπλά και τριπλά για να ανταπεξέλθουμε. Εμείς όμως με τι όπλα? Έχουμε δυναμικότητα οι γυναίκες, έχουμε ευαισθησίες και μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε πολλά στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, παντού, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε παράδειγμα, να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και άλλες γυναίκες, γιατί πρέπει η ποσόστοση να είναι 50-50, όπως εμείς πέρυσι στο συνέδριό μας,
ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ψηφίσαμε και συμπεριλαμβάνεται στο καταστατικό μας 50% η συμμετοχή των γυναικών και ανδρών στα ψηφοδέλτια, σε όλα τα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και το υλοποιήσαμε. Mm-hmm. Να προσθέσω λίγο σε αυτό. Η ποσόστοση, το 50-50 στα ψηφοδέλτια, ναι, έχει μια λογική. Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε ως ποσόστοση είναι το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα 10% των εκλογικών επιτροπών των κομμάτων αποτελούνται από γυναίκες και μία στις 7 βουλευτές είναι γυναίκες. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Και στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ήταν κάτι για το οποίο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχτηκε κριτική, αλλά και στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία. Δεν είναι μόνο στην Βουλή, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πόσες γυναίκες εκλέγονται, αλλά τελικώς και ποιες είναι οι αποφάσεις των προέδρων των κυβερνήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις ευθύνης. Ακριβώς. Η θέση λοιπόν της γυναίκας, όχι σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο, αλλά σε ό,τι αφορά το μετά. Ποια ευθύνη θα δοθεί σε μια γυναίκα για να πάρει τις τελικές αποφάσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί ακόμα, δυστυχώς. Και θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή, με μεγαλύτερο σεβασμό προς τα δύο φύλλα, με κριτήριο πάντα τις ικανότητες των ανθρώπων. Mm-hmm. Και πραγματικά εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Με το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κάνει τη διαφορά, τοποθετώντας γυναίκες στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας και μάλιστα τις πρώτες θέσεις εκλογής. Αλλά αυτό είναι μια αρχή για να δούμε πώς στο μέλλον μπορούμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική. Αφορά και την εκπαίδευση, αφορά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι γυναίκες στις ανώτατες θέσεις των πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων είναι ελάχιστες. Αυτό τι σημαίνει, ότι ξεκινάμε. Σε όλους τους χώρους, ακριβώς. Να προσθέσει κάτι και η κυρία Καμπουράκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι, πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε λίγο στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, κυρία Μιλάκη. Είστε ικανοποιημένοι, εκπροσωπείτε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τα τελευταία 4 χρόνια. Είστε ικανοποιημένοι από το κοινωνικό πρόσωπο που έχει δείξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία αυτά 4 χρόνια, και ποιες θα πρέπει να είναι και οι προτεραιότητες στην επόμενη τετραετία, εφόσον εκλεγείτε? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις. Και η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος της Ουκρανίας, όλα αυτά έφεραν εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ευθύνη αυτής της κυβέρνησης όλη αυτή η κατάσταση, η οποία προέκυψε και ήταν ουσιαστικά προερχόταν από παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς. Ούτε ο κορονοϊός, ούτε οι πόλεμοι, ούτε η ενεργειακή κρίση μπορούν να πούμε ότι εξαρτώνται από εμάς. Δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η κυβέρνηση αυτή προσπάθησε με διάφορα μέσα και μέτρα να βοηθήσει τους πολίτες, να ενισχύσει κατά το εισόδημά τους και να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους και τις ανάγκες τους. Η ακρίβεια όμως, τα προβλήματα με την ενέργεια κλπ. Είναι πολλαπλά, είναι σημαντικά και επηρεάζουν την ελληνική οικογένεια, την επηρεάζουν πολύ βαθιά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε από τη μία μέρα στην άλλη και χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές που θα βασίζονται και στο πώς η Ελλάδα ως χώρα οικονομικά μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς να καταρρεύσει και πάλι όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Γιατί μια κοινωνική πολιτική η οποία δίνει πάρα πολλά δίνει πάρα πολλά παροχές στους πολίτες της χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτό, κινδυνεύει να καταρρεύσει και πάλι η οικονομία της. Mm-hmm. Με πολύ λοιπόν στοχευμένα και σωστά μέτρα αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει το εισόδημα των πολιτών. Σαφώς δεν είναι αρκετό και σαφώς θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα στο μέλλον. Η αρχή όμως και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφώς δίπλα στον πολίτη και με μια κοινωνική πολιτική που θα σταθεί στις οικογένειες και στους ανθρώπους σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εισοδήματός τους με την αύξηση των μισθών, τη μείωση της ανεργίας. Γιατί αυτό που θα βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να ανακάμψει είναι να υπάρξουν αρκετές θέσεις εργασίας και δουλειά στους ανθρώπους που έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερο ανάγκη. Αν λοιπόν εμείς ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών,
στη βάση της ενίσχυσης της εργασίας και όχι στην παροχή μόνο επιδομάτων, αυτό θα είναι και το κίνητρο για να πάμε παραπέρα και να βοηθήσουμε ώστε η ελληνική οικογένεια να πάρει ανάσα και να δούμε αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια που θα είναι σημαντικά και απτά για το οικογενειακό εισόδημα των πολιτών. Κυρία Καμπουράκη, η κοινωνική πολιτική είναι το α και το μ, όπως το θέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι δεν ήταν αρκετά αυτά που έγιναν την προηγούμενη τετραετία και ποιες θα ήταν οι διορθωτικές κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν και τις βάζετε και εσείς ως προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία εφόσον εκλεγείτε? Πολύ ωραία. Ξεκινάω με το έργο της απερχόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συρρήκνωσε το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική πρόνοια, τα αγαθά της υγείας αρχικά, κυρία Μιλάκη είναι γιατρός και γνωρίζει, κατέρευσε το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση. Δυστυχώς ψήφισε το Δεκέμβριο τον περασμένο, ψήφισε την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Επομένως, αυτή η αντικοινωνική και αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί εφόσον συνεχίσει να κυβερνά. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, οι ακροατές μας, να το σκεφτούν και να προβληματιστούν πάρα πολύ, διότι συνέχεια της εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη σημαίνει ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτό συνιστά το μεγαλύτερο κοινωνικό έγκλημα, διότι οι άνθρωποι θα πεθαίνουν στα σπίτια τους αβοήθητοι. Έχει συρρυκνωθεί το εισόδημα των ανθρώπων, έχει δεχτεί λαιλασία, έχουν οδηγηθεί σε παρακμή τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι θέμα πλέον επιβίωσης και όχι αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό, τέλη Μαρτίου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μόνη της στο Εθνικό Κοινοβούλιο, ψήφισε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Όπως ιδιωτικοποίησε το ρεύμα, τη ΔΕΗ, και έτσι οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το πληρώνουν τριπλάσιο, τετραπλάσιο, με αποτέλεσμα την εξουθένωση στην οικονομική των νοικοκυριών και το αδιέξοδο της επιβίωσης, ζουν καθημερινά ένα εφιάλτη, η καθημερινότητα των πολιτών είναι αδιέξοδη. Εμείς που γυρνάμε στον κόσμο μέσα, στις γειτονιές, στα χωριά, στις συνοικίες, παντού, είναι επώδυνη η κατάσταση. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, υπάρχει οργή, υπάρχει απελπισία και η οποία πιστεύουμε και ελπίζουμε να εκφραστεί ως δύναμη πολιτικής αλλαγής στην κάλπη, διότι ως εδώ φτάνει πια τόσες αδικίες, τόσες κοινωνικές ανισότητες οι οποίες διευρύνθηκαν, δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία, η κοινωνική πλειοψηφία έχει εξουθενωθεί οικονομικά, κοινωνικά, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, πόσοι θα αντέχουν όμως να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς? Επίσης η παιδεία έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, η δημόσια παιδεία ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, έχει ευνοήσει τα κολέγια, τους σχολάρχες, όπως ευνόησε τους κλινικάρχες στην πανδημία κλπ. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είδε τις κρίσεις ως ευκαιρία προκειμένου να λαιλατίσει το εισόδημα των πολιτών, να υποβάλει σε αφέμαξη και εκμετάλλευση τους πολίτες. Αυτό το δράμα είναι τεράστιο κοινωνικό δράμα και αδιέξοδο. Εμείς, πονάει η ψυχή μας μέσα στον κόσμο που γυρνάμε, πραγματικά. Πάμε λίγο στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σας προτεραιότητες, λοιπόν, την επόμενη. Πάμε λοιπόν εκλογών τώρα να πούμε στους ακροατές μας, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα το οποίο θα αναλάβει 22 Μαΐου τη διακυβέρνηση της χώρας, με την εντολή του λαού. Αυτό είναι πια αποφασισμένο. Ο λαός το έχει αποφασίσει. 22 του μήνα θα έχουμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και ένα πρόγραμμα το οποίο την προηγούμενη Τετάρτη στο Λαύριο εξήγηλε λεπτομερώς σε όλα τα πεδία αντιμετώπισης όλων των ειδών των κρίσεων, των πολλαπλών, όπως είπε η κυρία Μιλάκη, όλων των κρίσεων και αρχικά την κρίση της ακρίβειας. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, ο κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να επιβιώσει. Το κάθε νοικοκυριό πεινούν οι άνθρωποι. Οι μισοί Έλληνες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Το 1/3 των Ελλήνων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ζούμε δραματικές καταστάσεις. Άρα προτεραιότητα είναι προτεραιότητα λοιπόν για μας είναι η αντιμετώπιση αρχικά της ακρίβειας. Πώς? Μείωση αυτών των προτάσεων που προτείναμε από το 2021, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εφάρμοσε κανένα μέτρο. Τα απέρριψε.
προτείναμε και με τροπολογίες στη Βουλή και λοιπά, τα πέριψε όλα. Πρώτον, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στο 6%. Mm-hmm. Και για τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, το ψωμί, 0%. Η Κύπρος μηδενίζει το ΦΠΑ. Η Ισπανία, η Ιταλία μείωσαν, η Γαλλία. Χώρες της Ευρώπης μειώνουν το ΦΠΑ για να βοηθήσουν την κοινωνία, την πληττόμενη κοινωνία, από τους εξωγενείς παράγοντες που είπατε και τον πόλεμο, που είναι όμως ως ένα ποσοστό. Εδώ ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Η εξής: είναι η εσχροκέρδεια που έχει υπογραφεί και σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βάλτε μια ανωτελεία για να δώσουμε τον χρόνο και στην κυρία Μιλάκη να απαντήσει. Δεν ολοκλήρωσα όμως. Θα επιστρέψουμε σε εσάς. Απλά θέλω να κάνω καταμερισμό του χρόνου. Πρέπει αυτό. Να απαντήσω μετά στην ερώτηση. Βεβαίως, θα σας δώσω τον χρόνο. Κυρία Μιλάκη. Η κυρία Καμπουράκη έβαλε πάρα πολλά ζητήματα. Να τα παριθμίσω: υγεία, παιδεία, νερό, ΔΕΗ. Ένα σωρό πράγματα τα οποία τα ανέλησε. Συνιστούν την κοινωνική πολιτική. Αναφέρονται οι τομείς της κοινωνικής πολιτικής στα κοινωνικά αγαθά. Λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε επιχορηγήσεις και δαπάνες οι οποίες φτάνουν στα 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο κράτος όπως στην Ελλάδα να δώσει τόσες παροχές του πολίτες? Αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Το 2019, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Θα συμφωνήσουμε, κυρία Καμπουράκη. Γιατί αν ήταν καλά, θα λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση τα φταίει όλα. Όμως αυτό δεν ισχύει. Είχαμε περάσει μία δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία μας έβαλε στα μνημόνια. Είχαμε φτάσει πιο κάτω, δεν γίνεται. Και αυτή η κυβέρνηση, παρά τις αντιξοότητες που της έτυχαν, κατάφερε να φέρει να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην χώρα, οικονομικά, σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, σε πολλά επίπεδα, και να μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να στεκόμαστε όρθιοι και να κοιτάμε μπροστά. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την υγεία, εγώ γιατρός είμαι πράγματι. Έχω δουλέψει 15 χρόνια στα δημόσια νοσοκομεία και τώρα από το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Η δική μου θέση ως γιατρός και ως άνθρωπος είναι ότι η υγεία δεν είναι δύο ταχυτήτων, δεν υπάρχει ιδιωτικό και δημόσιο σύστημα υγείας. Όλα αυτά θα πρέπει να συλλειτουργήσουν έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες παροχές υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Αυτή είναι και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα καταφέρουμε αυτά τα δύο συστήματα υγείας, το ιδιωτικό και το δημόσιο, να τα κάνουμε να συμπλέψουν και να έχουμε καλύτερες παροχές στους πολίτες μας. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το να λέμε ότι ιδιωτικοποιείται η υγεία, δεν ισχύει. Τα δημόσια νοσοκομεία φυσικά και έχουν ανάγκες. Τρία πράγματα ουσιαστικά πρέπει να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα. Το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες προσλήψεις σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόσληψη 10.000 νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές μας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αντιστοιχούν 0,4 νοσηλευτές ανασθενή, ενώ το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2 νοσηλευτές ανασθενή. Δεν θα πω εγώ ότι δεν υπάρχει έλλειμμα νοσηλευτών, όπως επίσης και το ηλικιακό, ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευτών μας είναι μεγαλύτερος, είναι περίπου στα 50 έτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που είναι γύρω στα 35 έτη. Υπάρχουν όμως πολιτικές που καθορίζουν την πρόσληψη αυτών των ανθρώπων και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις. Έχουμε τριπλασιάσει τις κλίνες μεθ στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι διαχειριστήκαμε μια πανδημία που ουσιαστικά κατέβαλε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας. Όμως στάθηκαμε όρθιοι. Mm-hmm. Δεν έπεσε, δεν κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και ευτυχώς που ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, γιατί σε αδιαφορετική περίπτωση δεν ξέρω τι θα έπρεπε να περιμένουμε. Mm-hmm. Κυρία Μιλάκη, βάλτε και εσείς τώρα μια ανωτελεία για να πάρει το λόγο η κυρία Καμπουράκη. Σας έδωσε κάποιες απαντήσεις η κυρία Μιλάκη ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας και την κριτική που ασκείται ότι πάει προς ιδιωτικοποίηση ο χώρος της υγείας. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αντέξαμε, δεν κατέρευσε η υγεία στην εποχή της πανδημίας και αντιθέτως ενισχύθηκε κιόλας. Είναι έτσι η κυρία Καμπουράκη? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ενισχύθηκε, αποδυναμώθηκε. Έδιωξε εν καιρό πανδημίας 7.500 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό επειδή δήθεν ήταν ανεμβολίαστοι, ενώ μπορούσαν με τα rapid test να συνεχίζουν να δουλεύουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να σώσουν ζωές. Δεν χορηγήθηκαν μονοκλονικά
φάρμακα. Χάσαμε λοιπόν. Δεν υπήρχαν μέσα. Δεν ισχύει. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Να ολοκληρώσω. Δεν υπήρχαν μεθ και πέθαναν 17.500 εκτός μεθ. Χάσαμε 36.000. Είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε θανάτους λόγω πανδημίας. Εδώ λοιπόν απειλείται η ζωή των ανθρώπων εξαιτίας της εγκατάλειψης, εξαιτίας της αποδυνάμωσης του ΕΣΥ, των δημόσιων νοσοκομείων. Αντίθετα, προέβη η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε συρρυκνώσεις, έκλεισε τμήματα, κλινικές, συρρύκνωσε, στοχεύει εδώ στην Κρήτη να κλείσει δύο νοσοκομεία και παλεύουμε πάρα πολύ καιρό στους δρόμους για να το αποτρέψουμε. Τα κέντρα, τα νοσοκομεία στοχεύει να τα κάνει κέντρα υγείας και να κλείσει κέντρα υγείας. Δυστυχώς υπάρχει μία αντιλαϊκή και αντικοινωνική πολιτική χωρίς τέλος. Έρχομαι τώρα να πω εμείς στην δική μας περίπτωση που θα βρούμε μισό λεπτό να πω εγώ στην υγεία τι προτείνουμε. Αρχικά ξεκινάμε με 15.000 προσλήψεις. Προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Διπλάσιες από αυτό που λέει το... 10.000 νοσηλευτές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει προσλήψη. Λοιπόν, μη με διακόψετε να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Ναι. Λοιπόν, επομένως, ενίσχυση της στελέχωσης, της χρηματοδότησης, θα διπλασιάσουμε, θα φτάσει στο 7% του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως και για την παιδεία στο 5% να φτάσουμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λοιπόν, στο θέμα της υγείας λοιπόν ξεκινάμε με ενίσχυση επίσης του μισθού του πρωτοδιοριζόμενου γιατρού, διότι τι φαινόμενο παρατηρείται? Φεύγουν, μεταναστεύουν οι γιατροί, διότι είναι κακοπληρωμένοι, εξουθενώθηκαν διότι είναι λίγοι τόσα τέσσερα χρόνια τώρα αντιμετωπίζοντας την πανδημική κρίση, όλη αυτή την υποβάθμιση, υπερορίες απλήρωτες, εξουθενωμένοι, δεν παίρνουν ρεπό, δεν μπορούν να έχουν μια ανθρώπινες συνθήκες ζωής και εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα υγείας και μεταναστεύουν ή οδηγούνται σε παρατήσεις. Άρα θεωρείτε με αυτές τις πολιτικές που προτείνετε τώρα εσείς ότι θα μπορέσουν οι γιατροί να μείνουν λοιπόν, οι επιστήμονες? Εμείς λοιπόν μιλάμε για το νέο ΕΣΥ. Μιλάμε, είναι για μας ο πυρήνας του προγράμματός μας και ο πυρήνας της κοινωνικής μας πολιτικής. Ένα νέο ΕΣΥ από την αρχή λοιπόν, κυρία Καμπουράκη. Θα το ενισχύσουμε διότι έχει καταρρεύσει. Εμείς το είχαμε ενισχύσει την περίοδο της διακυβέρνησής μας. Είχαμε επενδύσει πάρα πολύ στη δημόσια υγεία και επομένως βρήκαν πολύ καλές συνθήκες και γι' αυτό άντεξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας επί πανδημικής κρίσης, διότι εγκαταλείφθηκε χωρίς καμία ένεση ενδυνάμωσης από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα σύντομο σχόλιο για να μην επικεντρωθεί η συζήτηση μόνο στον χώρο της υγείας. Ωστόσο, εγώ είμαι για θα ήθελα λοιπόν να πω και πού θα βρούμε τα χρήματα. Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Και το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. 100.000 ήταν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το 2019, 107.000 είναι σήμερα. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε λιγάκι την υγεία σε μια διαφορετική βάση σε σχέση με αυτό που ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν ιδρύθηκε και στην Ελλάδα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουμε προχωρήσει μπροστά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε κάποιους άξονες. Ποιοι είναι οι άξονες, για να ξέρουμε και πώς θα πρέπει να μιλάμε στους πολίτες. Ο πρώτος άξονας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς συνηθίζουμε να έχουμε ένα νοσοκομιακεντρικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Η πρωτοβάθμια και με τη σύσταση του προσωπικού γιατρού, ο οποίος είναι μια βάση στην οποία πρέπει να επενδύσουμε και για το μέλλον, για να την ενισχύσουμε, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας και κυρίως να εφαρμόζονται πολιτικές πρόληψης και προαγωγής της υγείας που στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτες μέχρι τώρα, και αυτή η κυβέρνηση με τα προγράμματα πρόληψης που εφάρμοσε σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, σε τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, του τραχύλου της μήτρας, του πνεύμονα και αυτά που θα εφαρμόσει για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, θα μειώσει κατά πολύ την νοσηρότητα και τη θνητότητα από νοσήματα τα οποία ταλαιπωρούν και είναι πρώτος παράγοντας κινδύνου θνησιμότητας στο δυτικό κόσμο.
Mm-hmm. Δεύτερον, αφού μιλήσαμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ενίσχυσή της, θα πρέπει να δούμε για τα νοσοκομεία μας. Αυτός ο χάρτης υγείας που αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα είναι αυτός που πρέπει να έχουμε εν έτη 2023? Ενδεχομένως χρειάζονται αλλαγές. Βαρύγδουπες εκφράσεις όπως θέλουμε να κάνουμε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και φαντάζομαι ότι η κυρία Καμπουράκη αναφέρεται στο Βενιζέλιο, δεν μπορούν να υφίστανται. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ειδικά έχουμε νοσοκομεία τα οποία πάσχουν, έχουν προβλήματα, γιατί θα πρέπει να ξέρετε κυρία Σφαγιανάκη ότι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να παρέχονται ίδιες υπηρεσίες υγείας, είτε ο ασθενής βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, είτε στο Ηράκλειο, είτε στην Αθήνα. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η κριτική που σας ασκούν, το είπε η κυρία Καμπουράκη, είναι για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου και συνολικά νομίζω για την Ανατολική Κρήτη, ότι δεν έχουν ενισχυθεί με τρόπο που θα έπρεπε, άρα οδηγούνται στο κλείσιμο, άρα οδεύουν προς λουκέτο. Αυτό λέει η κριτική που σας ασκούν. Συμφωνώ, αλλά δεν θα έπρεπε λίγο να σκεφτούμε, μπορούμε να έχουμε τρία νοσοκομεία στην Ομό Λασιθίου? Αυτό που εγώ σας λέω τώρα το λέω ως γιατρός. Δεν το λέω ως πολιτικός. Mm-hmm. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την λογική μας και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες ανά νομό και πώς θα στηρίξουμε πραγματικά τα νοσοκομεία ώστε η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες να είναι τέτοια που να είναι σωστή και να μην υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιακή αναβάθμιση της υγείας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις που μπορούμε πια να τις γράφουμε να έχουν μακροπρόθεσμα και για τα φάρμακά τους κλπ. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε αγγίξει ακόμα το κομμάτι που αφορά την αποκατάσταση, την φροντίδα ασθενών στο σπίτι τους που δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε νοσοκομεία για να καταλήξουν. Mm-hmm. Και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με σοβαρότητα και με ένα προγραμματισμό τέτοιο που πρέπει να λυθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Κυρία Καμπουράκη. Λοιπόν, να πω σχετικά με τη θνητότητα ότι δυστυχώς έχουμε μεγάλη θνητότητα τα τελευταία 4 χρόνια με την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχουμε μεγάλη θνητότητα και σε άλλες ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Γιατί δεν υπήρξε επιμέλεια, περίφαλψη ολοκληρωμένοι για αυτές τις αρρώστιες, αλλά υποβαθμίστηκαν και έτσι δεν έκανε και η πρόληψη υποβαθμίστηκε και τα χειρουργεία πήγαν πίσω και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αυξημένη θνητότητα εξαιτίας αυτής της παραμέλησης. Γίνανε νοσοκομεία μίας ασθένειας μόνο για την πανδημία και εγκατέλειψαν τους υπόλοιπους ασθενείς στο έλεος του Θεού. Σχετικά τώρα με την... είναι στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαία. Είναι στρατηγική επιλογή, υπηρετεί νεοφιλελεύθερα σχέδια ενίσχυση των ιδιωτών και υποβάθμιση των δημόσιων δαπανών για τα κοινωνικά αγαθά. Επομένως, σε αυτόν τον άξονα υπάγεται. Σχετικά με τη φροντίδα στο σπίτι που είπε η κυρία Μιλάκη, υποβαθμίστηκε. Είχαμε ένα πρόγραμμα φτιάξει 3.500 μόνιμοι για τη βοήθεια στο σπίτι και το πάγωσε το πρόγραμμα, δεν υλοποιήθηκε. Σχετικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εμείς ενισχύσαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την παρέλαβαν σε πολύ καλά επίπεδα. Είχαμε ιδρύσει 160 τόμοι. Μονάδες υγείας, τοπικές μονάδες υγείας, και τώρα στο πρόγραμμά μας είναι 380 για να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί διαφορετικά υπάρχει συνωστισμός, όπως είπε η κυρία Μιλάκη, στα νοσοκομεία και δυσλειτουργία. Και σχετικά με την ψηφιακή ιατρική, αυτό είναι έργο εξ ολοκλήρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ψηφιακός φάκελος τα πάντα, οι ψηφιακές συνταγές όλα ήταν έτοιμα και τα φυσικά τα χρησιμοποίησαν και το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Η αεριστεογράφηση εννοείται και οι ψηφιακές αεριστεογράφηση. Ήταν όλα διαμορφωμένα. Υπήρχε ηλεκτρονική ψηφιακή αναβάθμιση από την πλευρά. Και αυτό το ψηφιακό κράτος το οποίο είχαμε δημιουργήσει φυσικά το χρησιμοποιήθηκε και έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Δηλαδή λέτε ότι ήταν η βάση του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και
το εφάρμοσε, δηλαδή, ας πούμε, το κομμάτι της ΑΕΛ. Ναι, εμείς είχαμε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πολιτική. Μόνο που υπήρχε ήταν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και φυσικά το συνέχισαν, έτσι έπρεπε να γίνει. Μα τι θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή επίπληξη αυτό, όχι βέβαια. Το μόνο που υπήρχε το 2019 ήταν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τίποτε άλλο. Η άλλη συνταγογράφηση, η παράδοση κατοίκων των συσκευασμάτων κατά του κορονοϊού που γινόντουσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλα αυτά τα ζητήματα που αναβαθμίστηκαν σε τεράστιο βαθμό με την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και όλη αυτή την πολιτική αυτής της κυβέρνησης, δεν υπήρχαν προηγουμένως. Έγιναν αυτήν την τετραετία. Θα απαντήσω. Και έγιναν και βοήθησε σε αυτό και η πανδημία φυσικά. Θα μου επιτρέψει. Γιατί δεν μας επέτρεπε να είμαστε στην εργασία μας. Επομένως, όλη αυτή η διαχείριση της πανδημίας μας πήγε πολλά βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους και σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που δεν χρειάζεται πια να πηγαίνουν στις υπηρεσίες και να στέκονται στις ουρές, αλλά από το σπίτι τους ηλεκτρονικά να κάνουν τις συναλλαγές τους. Ωραία, κυρία Καμπουράκη, λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν να απαντήσω, επειδή είπε η κυρία Μιλάκη ότι το πρόγραμμά μας στοιχίζει 46 δις, θέλω λοιπόν να απαντήσω σε αυτό το κομμάτι και να πω πρώτα αρχικά ότι το πρόγραμμά μας αναφέρεται σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στη μείωση της ακρίβειας, άρση των πληστηριασμών, προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Διότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα πληστηριασμών σε 700.000 ακίνητα. Και επομένως, μόλις αναλάβουν ξανά την εξουσία, θα συνεχιστεί λοιπόν, αυτό. Κυρία Καμπουράκη, ανοίγετε τη βεντάλια. Ένα λεπτό, έρχομαι στο. Κυρία Καμπουράκη, δεσμεύτηκα και πριν τις διαφημίσεις ότι θα επιστρέψουμε σε εσάς, ότι έχει να κάνει με την κοστολόγηση του προγράμματός σας. Δέχεστε κριτική ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο, τουλάχιστον δεν είναι κοστολογημένο έτσι όπως το κυβερνών κόμμα θέτει, όπως λέει, ότι είναι ένα ακριβό πρόγραμμα αυτό το οποίο έχετε φέρει ενώπιον των πολιτών. Και θα προσθέσω, γιατί έτσι κολλάει και στην συζήτηση, μια ερώτηση εδώ ενός φίλου ακροατή, του Στέφανου, για την κυρία Καμπουράκη. Τι ακριβώς θα κάνει πραγματικά η προοδευτική κυβέρνηση, αναφέρει ο φίλος ακροατής, γιατί την προηγούμενη φορά από τα 10 που ζητούσε η Τρόικα μετά τις εκλογές του Μαύρου Σεπτέμβρη έδωσε 12, 40 δις πλεόνασμα από την πλάτη μας. Τι απαντάτε τώρα θα σε αυτό? Θα απαντήσω αρχικά στο Στέφανο. Στέφανος. 40 δις σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους γεμίσαμε για πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, η μοναδική κυβέρνηση που άφησε γεμάτα ταμεία. 40 δις λοιπόν, και ρωτάμε τον κύριο Μητσοτάκη τι τα έκανε αυτά τα χρήματα και γιατί χρέωσε, αύξησε το δημόσιο χρέος κατά 60 δισεκατομμύρια και τα φόρτωσε στον ελληνικό λαό αυτά τα χρήματα. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν 15-19 με συνετή διαχείριση, με εντιμότητα, με δουλειά σκληρή δίπλα στον πολίτη, σεβόμενη τις θυσίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού, καταφέραμε και την κοινωνία να στέσουμε όρθια, αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση, την προσφυγική κρίση, την οικονομική κρίση, όλα τα δεινά της κοινωνίας. Μπορέσαμε λοιπόν να βάλουμε την οικονομία σε ράγες αναπτυξιακές, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές, την παραγωγή και να ενισχύσουμε την οικονομία της χώρας. Έμειναν κατάπληκτοι ακόμα και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι αναγνώρισαν το πολύ σημαντικό έργο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα και το έδωσαν πολλές φορές τα εύσημα. Ακόμα και τώρα. Λοιπόν, επομένως, ερχόμαστε τώρα στο τωρινό πρόγραμμα το οποίο προτείναμε, το οποίο αναφέρεται στις κοινωνικές ανάγκες και στα λαϊκά αιτήματα τα σημερινά, να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας, την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την κοινωνική κρίση, διότι ο κόσμος υποφέρει και τα κοινωνικά αγαθά έχουν συρρυκνωθεί και δεν τα καρπώνονται όλοι και έχουν διευρυνθεί, όπως είπαμε, οι ανισότητες. Να ενισχύσουμε την εργασία. Είναι κοστολογημένο, κυρία Καμπουράκη. Να ενισχύσουμε την οικογένεια, τις μητέρες, τους ανάπηρους και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και είναι κοστολογημένο πρόγραμμα. Στοιχίζει 5,6 δις. Επομένως, είναι fake news και ψεύδι αυτά τα νούμερα που λέει η Νέα Δημοκρατία, διότι όταν πρόκειται για απευθείας αναθέσεις, όπως έγινε 4 χρόνια τώρα, 10 δις απευθείας αναθέσεις, χρήματα του ελληνικού λαού,
Και επίσης άλλα 10 δις από την εσχροκέρδεια, χρήματα που βγήκαν άμεσα από τις τσέπες του λαού και επήλθε μια βίαιη φτωχοποίηση του κόσμου, της κοινωνίας, των οικοκυριών, των μικρομεσαίων. Η μικρομεσαία τάξη φτωχοποιήθηκε, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα εξαθλειώθηκαν. Επομένως, μιλάμε για μια κοινωνική και οικονομική κρίση, την οποία θα παραλάβουμε ξανά από την κυβέρνηση ξανά της Νέας Δημοκρατίας και ερχόμαστε δεύτερη φορά, καλούμαστε από τον ελληνικό λαό να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Στα χέρια μας και πάλι καυτή πατάτα. Εμείς όμως είμαστε για τα δύσκολα και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν. Επίσης να πω, επειδή αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος, ότι θα φορολογήσουμε τα κέρδη, τα υπερκέρδη της εσχροκέρδειας των λίγων εταιριών που εσχροκερδούν εις βάρος του ελληνικού λαού και τα οποία δεν φορολογήθηκαν. Εμείς λοιπόν θα τα φορολογήσουμε και είναι 4 δις. Εμείς λοιπόν ξέρουμε να προστατεύουμε το εισόδημα των πολιτών, τα χρήματα του ελληνικού λαού να τα σεβόμαστε και έτσι λοιπόν να μας έχουν εμπιστοσύνη, γιατί τα χρήματα και λίγα να είναι, σε τίμια χέρια αυγατίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μιλάκη, λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι 5,5 λοιπόν δις το πρόγραμμα. 5,6. 5,6 το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει. Μιλάει και για φορολόγηση των υπερκερδών μεγάλων επιχειρήσεων. Ουσιαστικά λέει ότι λέτε fake news, ότι δεν είναι 5, αυτό που λέτε εσείς ότι δεν είναι 5,6 δις. Ήταν τα πράγματα όπως μας τα περιέγραψε η κυρία Καμπουράκη, το 2019 μάλλον ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να ψηφίσει να παραμείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, γιατί ήταν τόσο ιδανικά και τόσο ιδηλιακό το περιβάλλον στην Ελλάδα που γιατί όχι να συνεχίσει να κάνει αυτή την πολιτική και να πάμε παρακάτω. Όμως αυτό δεν ισχύει. Είμαστε ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ήταν κάτι που το πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει πάρει μια ανάσα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε ήδη κάνει βήματα μπροστά και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μείωση του έμφυα, ακόμα και τους πολίτες. Αυτό έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες μας, με τη μείωση του ΦΠΑ. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα και δεν θα πω εγώ ότι δεν υπάρχουν. Εννοείται ότι υπάρχουν. Όμως σε όλα τα επίπεδα και σε οποιαδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει σαφώς απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών και έχει ένα πρόγραμμα τόσο καλά σχεδιασμένο που μόνο μπροστά μπορεί να μας πάει. Αυτά όλα που ακούγονται από την ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλα λόγια, θεωρώ εγώ. Δεν μπορούν κάποια από αυτά που λέγονται να γίνουν πράξη την επόμενη μέρα και είναι δύσκολο να τα συζητάμε γιατί δεν μπορούν να έχουν μια βάση πάνω στην οποία να υλοποιηθούν. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πολίτη είναι συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του και να δώσουν μία ανάσα στα προβλήματά του. Αυτές τις θέσεις, αυτές τις προτάσεις τις έχει η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά της βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας και να δει ποια πραγματικά είναι η θέση της σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να πω επίσης είναι ότι το να συζητάμε τι έκανε η μία κυβέρνηση και τι έκανε η άλλη και να ακολουθούμε μία λογική παρελθοντολογίας πώς ήταν τα πράγματα πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια και να προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μπροστά είναι κάτι το οποίο σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον δεν είναι σωστό και δεν είναι ενδιαφέρει και τον πολίτη. Από σήμερα και πέρα, από την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος σχεδιασμός και για να υπάρχει ένας ξεκάθαρος σχεδιασμός θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Η σταθερότητα σε αυτό το κράτος είναι κάτι το οποίο κατακτήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Να πάμε λίγο στο κομμάτι της σταθερότητας, μιας και προχωράμε λοιπόν την συζήτηση, κυρία Μιλάκη. Σταθερότητα. Ναι, θα έρθω σε εσάς αμέσως μετά, κύριε Καμπουράκη. Η σταθερότητα επιβάλλει, όπως τουλάχιστον προτάσει το κυβερνών κόμμα, αποκλειστικά και μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα με μια κυβέρνηση συνεργασίας. Προτάσει και επιβάλλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί πείτε μου εσείς, μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα πρέπει ουσιαστικά να συνεργαστούν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις για να πάρουν αποφάσεις, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κρίση στον ευρώ,
πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την πανδημία. Αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε τεράστια προβλήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και επηρεάζουν άμεσα τη χώρα μας. Αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο το παρελθόν, δεν είναι αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια, αλλά και αυτά που θα έρθουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση με συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη θέση, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται την οποιαδήποτε κρίση τη στιγμή που συμβαίνει με αμεσότητα, για να μην κινδυνεύουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε είναι αυτό που αφορά την εξωτερική μας πολιτική, είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για τα οικονομικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Για την αυτοδυναμία, μπορώ να πω τώρα που είπε η κυρία Μιλάκη, και θα έρθω και στα υπόλοιπα. Σχετικά με την αυτοδυναμία που κατέκτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη την προηγούμενη τετραετία, αποδείχθηκε ολέθρια για τον ελληνικό λαό και για την ελληνική κοινωνία και για τα εθνικά συμφέροντα, διότι υπηρέτησε το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, στάθηκε ανεύθυνο, επικίνδυνο και υπηρέτησε μόνο τα μεγάλα συμφέροντα. Μόνο τα μεγάλα συμφέροντα. Το τονίζω αυτό να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Δεν υπηρετήθηκαν τα κοινωνικά συμφέροντα, ούτε τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς εξυπηρέτησε μόνο τα συμφέροντα των ημετέρων. Αύξησε τους μισθούς των Golden Boys των γαλάζιων. Άρα εσείς λέτε μια κυβέρνηση εξαθλίωσε συνεργασίας. Εξαθλίωσε την εργασία και τους εργαζόμενους. Μετέτρεψε το χώρο εργασία σε εργασιακή ζούγκλα και μεσαίωνα, ακυρώνοντας όλα τα δικαιώματα τα οποία είχαμε εμείς με τόσο κόπο χτίσει και κατοχυρώσει για τους εργαζόμενους. Μου ανοίγεται όμως πολλά θέματα τώρα στη συζήτηση. Γιατί και θα τα θέλει θεωρούμε απαντήσει, αναπτυξιακά. Ένα λεπτό, ολοκλήρωσα αυτό το κομμάτι να ολοκληρώσω την αυτοδυναμία. Ένα λεπτό. Ωραία, εσείς λέτε λοιπόν, όχι με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αυτοδυναμία στάθηκε ολέθρια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι την επαύριο των εκλογών θα σχηματίσουμε, θα συγκροτήσουμε τη συμμαχική προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση που έχει ανάγκη η χώρα μας και η κοινωνία μας, ο λαός μας, για να προβούμε στην υλοποίηση στη συνέχεια σταδιακά, και μάλιστα μιλάμε για πρόγραμμα των πρώτων 50 ημερών για να ανακουφιστεί ο κόσμος από την ακρίβεια, από τους πληστηριασμούς και τη μείωση του εισοδήματος. Για να υλοποιηθεί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρξει η συγκρότηση της προοδευτικής συμμαχικής κυβέρνησης, μορφή, η οποία εξασφαλίζει, μαζί. Να ολοκληρώσω, η οποία εξασφαλίζει την απόλυτη σταθερότητα για τη χώρα μας και την απόλυτη ελπίδα και προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας. Κυρία Καμπουράκη, διότι είναι πολύ σημαντική η δίκαιη και συμπεριληπτική ανάπτυξη, να βοηθήσω με όλους την κοινωνική ωραία. Πλειοψηφία αυτό και το όχι πρόγραμμα, τους λίγους και τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας. Να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, με ποιους βλέπετε ότι μπορείτε να βρείτε κοινό τόπο να το εφαρμόσετε, με ποιους μπορείτε να χτίσετε αυτή την προοδευτική λοιπόν διακυβέρνηση? Εμείς θα απευθυνθούμε αρχικά στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ και θα αναλάβει την ευθύνη του στη συνέχεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα απευθυνθούμε στο ΜέΡΑ25, θα απευθυνθούμε στο ΚΚΕ, θα αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στον ελληνικό λαό. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η λαϊκή εντολή θα λύσει αυτά δεν τα είναι όμως αδιέξοδα. Το οικονομικό πρόγραμμα, ας πούμε, γιατί τώρα μιλάμε και για την ανάπτυξη. Το οικονομικό πρόγραμμα, ας πούμε, του Γιάννη Βαρουφάκη, σας καλύπτει ως ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το πρόγραμμα πληρωμών Δήμητρα. Αυτό σας καλύπτει. Μπορείτε να βρείτε ένα κοινό τόπο και να πείτε αυτή είναι η πρότασή μας για τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας? Είναι πολλά σημεία που διαφωνούμε και με το ένα κόμμα και με το άλλο. Ωστόσο, η προγραμματική σύγκληση αποτελεί τη βάση της συνεργασίας, της επικοδομητικής προοδευτικής συνεργασίας. Επομένως, θα έχουμε ως βάση τις προγραμματικές συγκλήσεις, προγραμματικός διάλογος, προγραμματική συνένεση και συμφωνία. Για να υλοποιήσετε το δικό σας πρόγραμμα των 50 ημερών, γιατί με όλες αυτές τις προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα από την αρχή, το οποίο θα υλοποιούμε σταδιακά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρώ ότι είναι ολέθριο. Θα πω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη, αύξησε 2 φορές το κατώτατο μισθό, αλλά δεν μείωσε το εισόδημα των εργαζομένων. Σωστά. Τώρα είμαστε στα 780 ευρώ. Έχασε ο κάθε εργαζόμενος περίπου 3.000 ευρώ από την καθυστέρηση στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Έπρεπε να αυξηθεί από το 2020, τον αύξησε το 2021 και δεν το εφάρμοσε, άρα χάσαμε 2020-2021. Μόνο το 2022. Και η αύξηση ήταν πενιχρή μπροστά στην πληθωριστική κρίση, η οποία εξαήλωσε το μισθό του κάθε
το εισόδημα του κάθε εργαζόμενου. Μπροστά λοιπόν στην ακρίβεια, κυρία Μιλάκη, θεωρείτε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε αρκετά για τους Έλληνες εργαζόμενους? Ο κατώτατος μισθός δεν αυξήθηκε αρκετά με την έννοια ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτόν τον κατώτατο μισθό. Αυξήθηκε όμως δύο φορές. Φτάσαμε στα 780 ευρώ και η προοπτική αυτή τη κυβέρνηση είναι να αυξηθεί περαιτέρω, να πάει στα 950 ευρώ μέσα στην επόμενη διετία και να φτάσουμε σε επίπεδα μισθών όπως ήμασταν προ-κρίσης οικονομικής μέχρι να τελειώσει αυτή η τετραετία. Αυτό είναι ένας προγραμματισμός που είναι εφικτός να γίνει, δεν είναι ουτοπικό. Είναι με βάση το σχεδιασμό που ήδη υπάρχει και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν. Από εκεί πέρα, οι εξωγενείς συνθήκες, ο πληθωρισμός που μας έρχεται από το εξωτερικό και οτιδήποτε, φυσικά επηρεάζουν όλες αυτές τις αποφάσεις. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Και ρεαλιστικοί θα είμαστε όταν έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στα επόμενα χρόνια και στις οποίες μπορεί να υλοποιήσει μια σταθερή διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση και σταθερή διακυβέρνηση σε βάθος τετραετίας. Η κυβέρνηση προοδευτική θα είναι σε βάθος τετραετίας, σε βάθος χρόνου, με απόλυτη σταθερότητα και ωφελημότητα για την κοινωνία και όχι για τα μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, εμείς τον κατώτατο μισθό κατευθείαν 880, κατευθείαν θα δώσουμε τη 13η σύνταξη να ανακουφιστεί τούν οι συνταξιούχοι, την οποία έκοψε το 2019 ενώ την ψήφισε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την έκοψε μόλις βγήκε, αφαιτώντας την υπόσχεσή της, φτωχοποίησε και τους συνταξιούχους και συνολικά όλες τις κοινωνικές ομάδες ωρεοποιούν την πραγματικότητα. Η κυρία Μιλάκη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την προπαγάνδα ωρεοποιούν, να πω πρώτα ότι ωρεοποιούν. Δεν είναι θέμα προπαγάνδας όμως, προς Θεού, γιατί σκέψη. Εδώ μιλάμε για δεδομένα. Μισό λεπτό, κυρία Μιλάκη, συγγνώμη, μην μου παίρνετε το λόγο να ολοκληρώσω. Ωρεοποιείται λοιπόν, κυρία Μιλάκη, την πραγματικότητα ενώ ο κόσμος ζει μέσα στην εξαθλίωση. Πηγαίνετε μέσα στην κοινωνία να δείτε το δράμα. Να δείτε το δράμα που εσείς δημιουργήσατε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λοιπόν έριξε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την προπαγάνδα. Γι' αυτό δεν, τα συστημικά κανάλια ποτέ δεν πρόβαλαν το έργο που επιτελέσαμε. Έγινε ένα τεράστιο έργο. Ήσασταν εσείς κυβέρνηση το 2019. Καταφέραμε τα κατόρθωτα. Αλλά δεν προβλήθηκαν στον κόσμο, γιατί τα συστημικά κανάλια με την προπαγάνδα που ασκούσε ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία δεν, και το αντισύριζα μέτωπο το οποίο ενίσχυε συνεχώς και τώρα το ίδιο κάνει. Πιστεύει ότι με το αντισύριζα πάλι μέτωπο ενισχύοντάς το θα κερδίσει τις εκλογές. Ο λαός όμως είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τα κυρίες μου, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε και το σχόλιο σας. Θα σας δώσω λοιπόν τον χρόνο μέχρι να κλείσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και να κάνετε τις επισημάνσεις σας σε όσα ακούσατε πριν από λίγο. Όμως, επειδή πολιτευόμαστε και πολιτεύεστε και στο Ηράκλειο και βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας λοιπόν, ξεκινώντας από εσάς, κυρία Μιλάκη. Φυσικά έχετε και το χρόνο να σχολιάσετε και τα όσα είπε η κυρία Καμπουράκη. Αντίστοιχα, θα τον έχει η κυρία Καμπουράκη. Ένα σχόλιο πολύ σύντομο για όσα λοιπόν είπε η κυρία Καμπουράκη και κλείνοντας τις προτεραιότητες και πώς πρέπει η Ηρακλειώτισσα και ο Ηρακλειώτης να πάει στις κάλπες, σε αυτούς απευθύνεστε για να επιλέξει και τα κόμματα αλλά και τα πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Το στυλό δεν γράφει. Η δύναμή μας, κυρία Σφακιανάκη, προέρχεται από τους πολίτες. Και αυτούς εκφράζουμε, από αυτούς παίρνουμε γνώση, από αυτούς διαμορφώνουμε τις απόψεις μας και σε αυτούς ουσιαστικά λογοδοτούμε. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος που έχει πάρα πολλές δυνατότητες μέσα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για να κάνει μια προοπτική σημαντικής εξέλιξης και αναβάθμισης τα επόμενα 5 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την Κρήτη μας και τον νομό Ηρακλείου σε ένα βάθος πενταετίας, ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς οι οποίοι είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση που θα έρθει την 21η Μαΐου και εμείς όλοι από τη δική μας την πλευρά ως βουλευτές Ηρακλείου να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για το νομό μας, για το νησί μας. Προτεραιότητες λοιπόν της κυβέρνησης αυτής που θα ακολουθήσει είναι σίγουρα οι υποδομές,
έχουν μπει σαν βάση ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου, οι οποίες υποδομές αυτές μαζί με τη διασύνδεση με το Μεγάλο Καλώδιο με την Υπηρετική Ελλάδα, με έργα υποδομών που αφορούν την άρτευση, φράγματα κλπ. Που θα μπορούν να ενδυναμώσουν τον πρωτογενή τομέα, μπορούν να μας πάνε πολύ μπροστά τα επόμενα χρόνια, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον μας, μια βιώσιμη ανάπτυξη, με τον τουρισμό να αυξάνεται εντυπωσιακά ήδη από αυτήν τη χρονιά, έχοντας ως δεδομένο ότι στον πρωτογενή τομέα το εισόδημα των αγροτών ενισχύθηκε αυτήν τη χρονιά με την τιμή που είχε το ελαιόλαδο, και ευελπιστούμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα διατηρήσει αυτή τη τιμή. Όμως τα προβλήματα και των αγροτών μας είναι πολλά. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε να εκπαιδευθούν, να οργανωθούν καλύτερα, να αναβαθμίσουμε το προϊόν μας και να το αναβαθμίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε εμείς να έχουμε μια υπεραξία ως κριτικά προϊόντα. Mm-hmm. Τυποποίηση, μεταποίηση, πράγματα τα οποία ήδη γίνονται και θα πρέπει να τα εξελίξουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Οι υποδομές λοιπόν, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Η Κρήτη είναι ένα νησί που μπορεί να ό,τι παράγει να το καταναλώνει, χωρίς να εισάγει προϊόντα από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Συνδέοντας λοιπόν τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, έχουμε ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αυτά τα τρία βασικά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να ενδυναμώσουν το εισόδημά τους και να οδηγήσουν τους ανθρώπους μας, την Κρήτη μας, σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Πρέπει όμως να σταθούμε και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η καθημερινότητα των πολιτών είναι τα προβλήματα που έχουμε στις συγκοινωνίες μας, τα προβλήματα που έχουμε στα σχολεία μας, στην εκπαίδευση, στην διαχείριση της καθημερινότητάς μας μέσα στις πόλεις, μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να ζούμε με καλύτερες συνθήκες, και αυτό είναι κάτι που επίσης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την ποιότητα της καθημερινότητάς μας. Αυτά για μένα είναι τα βασικά πράγματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε την επόμενη μέρα, και όλοι εμείς θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και ξεκάθαρες θέσεις για να μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όλοι εμείς θα πρέπει να το προσπαθήσουμε όλο αυτό, γιατί πραγματικά αξίζουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Καμπουράκη ο λόγος λοιπόν. Βασική λοιπόν προτεραιότητα της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα είναι 4 βασικοί άξονες. Μείωση τιμών, αύξηση μισθών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Καταπολεμώντας τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, στηρίζοντας τη νέα γενιά για να έχει μέλλον η χώρα μας, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα, το νέο παραγωγικό μοντέλο που αναφέρεται στην αύξηση της παραγωγής, στην αύξηση των εξαγωγών, γιατί εμείς ξέρουμε να αυξάνονται τα έσοδα της χώρας και να γεμίζονται τα δημόσια ταμεία. Με την αύξηση των εξαγωγών λοιπόν ήταν βασικό κλειδί για την αύξηση των εσόδων του κράτους μας, επί διακυβέρνησής μας. Επίσης, για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Το έγκλημα στα Τέμπη δεν μπορεί να ξεχαστεί. 2 τρένα στην ίδια ράγα, παγκόσμια πρωτοτυπία, και χάσαμε τόσα νέα παιδιά. Το άνθος των νέων της χώρας μας, των νέων επιστημόνων, είναι φρικτό. Υποδομές πάρα πολύ βασικές. Επί διακυβέρνησής μας λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 2015-2019 υπήρξε η κυβέρνηση των μεγάλων έργων. Μετατρέψαμε τη χώρα σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Το ΒΟΑΚ είχαμε φτιάξει τις μελέτες, τους διαγωνισμούς, τα πάντα τα είχαμε ολοκληρώσει. Είχαμε ολοκληρώσει τον πρώτο διαγωνισμό και το 2019 το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωνόταν ο δεύτερος διαγωνισμός, τον οποίο πάγωσε η Νέα Δημοκρατία, και δεν έγινε στο ΒΟΑΚ ούτε ένα βήμα δεν έχει γίνει. 4 χρόνια χαμένα. Ήταν να τελειώσει με την δική μας διακυβέρνηση, αν εμείς συνεχίζαμε να κυβερνούμε τον τόπο μας. Θα είχε τελειώσει ο ΒΟΑΚ το 2023, ήταν το χρονοδιάγραμμα.
Είμαστε 2023 και δεν έχει γίνει βήμα. Μηδέν. Τι έχουν κάνει λοιπόν μετά από 4 χρόνια που έψαχναν ένα άλλο σχέδιο, τελικά κατέληξαν στο δικό μας σχέδιο, να εφαρμόσουν το δικό μας σχέδιο, αλλά με διόδια. Εις βάρος λοιπόν των κριτικών. Εις βάρος του λαού μας. Δεν είχατε βρει και ωστόσο επίσης, το κομμάτι της χρηματοδότησης. Και είχαμε τακτοποιήσει και το, για το κομμάτι της χρηματοδότησης. Είχε τακτοποιηθεί και το θέμα είχε. Και δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Ήταν προσανατολισμένη η λύση και τη χρηματοδότηση. Ωστόσο. Και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βεβαίως υπήρχαν. Βεβαίως υπήρχαν ήταν σε ολοκλήρωση, σε εξέλιξη. Λοιπόν, η αδράνεια και οι παραλήψεις της Νέας Δημοκρατίας στοιχίζουν όμως πολλές ανθρώπινες ζωές και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η Κρήτη έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στο ΒΟΑΚ. Και είναι άδικο για τον κριτικό λαό 4 χρόνια να μην έχει γίνει το παραμικρό. Και επίσης εκτόξευσαν το κόστος ολοκλήρωσης. Το κόστος υλοποίησης. Το εκτόξευσαν. Γιατί θέλουν το δικό τους διαγωνισμό. Και εκτοξεύτηκε το κόστος υλοποίησης. Σχετικά λοιπόν με την κάλπη. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η αποχή του 43% το 2019 έβγαλε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία πραγματικά στάθηκε απέναντι στον πολίτη, απέναντι στην κοινωνία με τόσα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά νομοσχέδια. Εργατικά, εκπαιδευτικά, αντεργατικά, αντεκπαιδευτικά νομοσχέδια, ενάντια στην υγεία κλπ. Ενάντια στα κοινωνικά αγαθά. Λοιπόν, τώρα καλούμε λοιπόν τους πολίτες να πάμε στην κάλπη. Να μειωθεί η αποχή για να δοθεί ευκαιρία στον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο να έχει μια δημοκρατική κυβέρνηση που θα σταθεί στο πλάι του για να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια και να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών του, διότι στην κάλπη κρίνεται το μέλλον των νέων και η πορεία της χώρας μας. Εγώ θα προσθέσω στη συζήτησή μας ότι στην κάλπη λοιπόν κρίνονται πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Κάναμε αυτή την ωραία και ζωηρή συζήτηση. Είστε δύο κυρίες λοιπόν που βγαίνετε μπροστά και ζητάτε την ψήφο του κόσμου. Να θυμίσω στις φίλες και φίλους ακροατές ότι μαζί μας ήταν η κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, ψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα που δίνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.